έμαθα ότι μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που διευρύνει τα δικαιώματα των καταναλωτών έχει τεθεί σε ισχύ. Σε ποιους τομείς προστατευόμαστε καλύτερα? Πράγματι, είναι αλήθεια. Όλοι οι καταναλωτές της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς προστατευόμαστε καλύτερα από φέτος τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ένα νέο νομικό πλαίσιο που αποκαλούμε Διρεκτίβα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα νέα καταναλωτικά δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των εμπόρων που πουλούν τα προϊόντα τους διαδικτυακά και μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων που προστατεύουν τον κόσμο από τις αθέμητες πρακτικές των εταιριών. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι όμως ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος εφαρμόζεται και στα 28 κράτη-μέλη. Άρα όλοι θα ξέρουν με σαφήνεια και θα απολαμβάνουν την ασφάλεια των ίδιων δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν είσαι Φιλανδός και αγοράζεις κάτι από έναν Ιταλικό ιστότοπο που ανήκει σε έναν Γερμανό έμπορο. Αυτή είναι μια διαδικασία που αποκαλούμε εναρμόνιση της νομοθεσίας, εναρμόνιση των δικαιωμάτων και της προστασίας του καταναλωτή. Τι περιλαμβάνει λοιπόν η Διρεκτίβα? Το πρώτο μεγάλο δικαίωμα για τους καταναλωτές είναι ότι έχουν πλέον μια περίοδο 14 ημερών επιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αγοράζεις ένα αγαθό διαδικτυακά ή συμφωνείς για μια υπηρεσία, έχεις 14 μέρες πλέον σε οποιοδήποτε κράτος μέλος από τη στιγμή που θα παραλάβεις το προϊόν να το επιστρέψεις, χωρίς καμία δικαιολογία. Μπορεί να μην σου αρέσει, να είναι ελαττωματικό. Χωρίς εξήγηση, μπορείς να το επιστρέψεις μέσα σε 14 ημέρες. Υπάρχουν και υποχρεώσεις για τους εμπόρους. Πρέπει να παραδώσουν το προϊόν σε 30 ημέρες από τη στιγμή που κάνατε την παραγγελία σας, εκτός και αν έχετε συμφωνήσει κάτι άλλο. Εάν πάλι επιστρέψετε το προϊόν, πρέπει να σας δώσουν πίσω τα χρήματά σας μέσα σε 14 ημέρες. Απαλλασσόμαστε επίσης από τα προεπιλεγμένα κουτάκια. Για παράδειγμα, αγοράζετε ένα αεροπορικό εισιτήριο και υπάρχει ήδη ένα προεπιλεγμένο κουτάκι που σας κλείνει ξενοδοχείο και ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτά τα κουτάκια ισχύουν μόνο αν εσείς τα επιλέξετε. Απαγορεύονται επίσης οι επιπλέον επιβαρύνσεις μέσω διαδικτύου στην πιστωτική ή στη χρεωστική σας κάρτα. Λέμε αντίο λοιπόν στα έξτρα 10-12 ευρώ χρέωσης όταν χρησιμοποιούμε Visa ή Mastercard. Τέλος, έχουμε μείωση των υπερβολικών χρεώσεων από τις τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Μια συνομιλία μας κόστιζε μέχρι και 3 ευρώ το λεπτό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις, οι εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν καλύτερες τιμές. Αν θέλετε να θέσετε μία ερώτηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή τα social media του Euronews.